Και μου φαίνεται ότι έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Ο κύριος είναι πάρα πολύ απρόβλεπτος. Τότε βλέπω έξω ξεκίνησε καταρακτοδός. You, hey me. It's you, not me. It's you, not me. Κάνω αρακά, με πετυχαίνει στην κουζίνα. Ήρθε η Ελένη, οπότε επιτέλους θα μαγειρέψω με την ησυχία μου. Χωρίς να κάθομαι να τρέχω και να κυνηγάω τη βασιλική από δίπλα. Έχω βάλει ήδη το κρεμμύδι, το σκόρδο και τον αρακά. Βασικά έχω αχνίσει λίγο το κρεμμύδι και ρίχνω τον αρακά. Θα πάμε όλοι μαζί σήμερα. Μετά από τόσο κρέας, παιδιά, αλήθεια, δεν άντεχα να φάω κι άλλο κρέας. Ακόμη δεν έχει βράσει για να με ακούτε και καλά. Δεν άντεχα άλλο κρέας, οπότε λέω Θενό, θα βάλεις αρακά. Να φάτε όλοι μαζί. Θα βάλω καμία πατατούλα μέσα έτσι λίγο. Τι κάνετε, πώς είστε γενικά, πώς περνάτε? Δεν παλευόταν πραγματικά η κατάσταση. Η κατάσταση που μετά το Πάσχα τρως για μία εβδομάδα κρέας κυριολεκτικά και τρως αρνί ή κατσίκι αντίστοιχα. Αρνί με ρύζι. Αρνί με κρυθαράκι. Αρνί με πατάτες. Δεν υπάρχει αυτό. Με ψωμί, με σαλάτα, από ό,τι θες. Γι' αυτό το λόγο δεν αντέχαμε. Φάγαμε χθες όλα τα κρέατα. Λέω εντάξει, stop. Με αυτό το κρέας. Δύο μέρες δηλαδή τρώγαμε κρέατα. Και τώρα αυτό που κάναμε είναι να φάμε κάτι σε λαχανικά για το υπόλοιπο μάλλον της εβδομάδας. Γιατί δεν παλεύετε. Εσείς γενικά πώς είστε, πώς περάσατε, πώς περνάτε αυτές τις μέρες που ακόμη ρε παιδί μου υπάρχει έτσι το mood των διακοπών, το ότι θες να χαλαρώσεις. Ας πούμε η Ελένη δεν έχει σχολείο και βρήκε σήμερα την ευκαιρία να έρθει, να μας δει. Πώς περνάτε εσείς αυτές τις μέρες? Εμένα μου αρέσει μετά το Πάσχα πάρα πολύ. Η εβδομάδα του Πάσχα θεωρώ ότι είναι λίγο καταθλιπτική, επειδή είναι και γιορτή έτσι βέβαια. Αλλά πιστεύω ότι είναι λίγο έτσι πιο καταθλιπτική. Και οπότε μ' αρέσει το μετά πάρα πολύ. Όπως αυτή η εβδομάδα που είναι τώρα. Που είμαστε πιο πολύ στην άνοιξη και έχουμε έτσι λίγο πιο χαρούμενα και χαρμόσυνα πραγματάκια. Έχω βάλει εδώ πέρα τηγάνια. Τα έχω βάλει όλα μαζί. Τα καπάκια εδώ γιατί κάθε φορά δεν ξέρω πού να τα βάλω. Κατσαρόλες. Πίσω τα ψιά για πίτσα που δεν τα χρησιμοποιώ τόσο πολύ γενικά. Και εκεί πίσω του φούρνου. Οπότε είναι όλα εύκολα προσβάσιμα. Αν βγάλεις όλα αυτά, δηλαδή παίρνεις τα πίσω και πάει λέγοντας. Και ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσα να κάνω για αυτόν τον χώρο και τα τηγάνια που έχω. Τελείωσα και εγώ τη δουλειά και ήρθα για να πω ένα γεια. Πω πω πω. Οκ. Okay. Πάγαμε αρακά. Ήταν θεσπέσιος και πολύ πετυχημένος. Εγώ τώρα τελευταία έχω πάθει μανία με το τσίλι και βάζω σε όποιο φαγητό και να μου ετοιμάσεις τσίλι. Δεν είναι πολύ καυτερό το μπαχαρικό, αλλά έτσι πικάντικο είναι λιγάκι. Δηλαδή, σε ίσα σου γαργαλάει τη γλώσσα. Hello, baby. Η Βασιλική έχει κάτσει εδώ πέρα και περιμένει να τη καθαρίσει η μαμά τη ένα μήλο. Ορίστε. Τι είναι αυτό? Ναι. Τι τρώνε, Βασιλική? Μήλο. Apple. Καλύτερα, ξέρω ότι πέφτω πέρα. Τι ωραίο που φαίνεται το μιλαράκι. Έχει ξεχάσει το άλλο το φρουτάκι το κίτρινο και έχει μεταπηδήσει τώρα στο μήλο. Την πιάνει τρέλα, το βλέπει και είναι σε φάση μήλο, μήλο, δώστε μου μήλο. Κάνουμε μια μικρή βόλτα με τη μικρή. Βασικά θέλουμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ να πάρουμε κάτι ψώνια. Γιατί έχει έρθει η Ελένη σήμερα σπίτι και θέλουμε να το κάνουμε έτσι λίγο special night. Έχει ξεχωριστή βραδιά να πάρουμε έτσι κάτι σε τύπο με μπορεί φτερούγα. Αν βρω φτερούγες και να κάνουμε λίγο chicken wings. Και το καλοκαιρινό καρότι εν τω μεταξύ, γιατί το Μάρτιο δεν το είχαμε εύκαιρο κάπου. Και η μικρή καταβολεύτηκε, δεν ξέρω. Είχα καιρό να τη δώσω αυτό το καρότσι. Και μου φαίνεται ότι έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Δηλαδή, έχω ακόμα αναμνήσεις που ήταν μικρούλα σχετικά. Και τα πόδια της ξέρω εγώ ούτε καν προεξήχανε σε τέτοια φάση σχεδόν. Και τώρα μου φαίνεται λες και λέω, τι στο καλό. Κίνησε λίγο να ψυχαλίζει και κάναμε μια στάση γιατί δεν θέλω να γίνω μουσικά βασικά. Και επειδή δεν έχω μέσα τα διάβροχα. Κυρίως είναι πάρα πολύ απρόβλεπτος. Από τη μία ξέρω εγώ ξεκίνησα και ήταν λιακάδα. Και περπατάω ξέρω εγώ 10 βήματα και πιο κάτω βλέπω μουντάδα. Είχε σκοτεινιάσει το φουλ. Τώρα θα πάμε γλυκούλα. Δεν ξέρω τώρα γιατί πήγα σε δύο σούπερ μάρκετ αλλά δεν βρήκα τίποτα. Θα δοκιμάσω και σε ένα τρίτο που είναι εδώ κοντά. Και μετά αποτύχαμε. Αν δεν βρούμε. Τουρίου, μάλλον όμω το βλέπω να πάμε σε σπίτι γιατί δυναμώνει. Οπότε. Ναι, δεν βλέπω να πηγαίνουμε ούτε στο τρίτο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, έχουμε γυρίσει και με τη Βασιλικούλα απ' έξω. Έχουμε μπει στι πιτζάμε μα. Έλα εδώ καλέ. Πάει να βοηθήσει τη μαμά τη με τη σκούπα. Τελικά επισκεφτήκαμε και ένα τρίτο σούπερ μάρκετ. Ρέμισε λίγο καιρό έτσι ψιλοψυχάλιζε βασικά. Οπότε πήγαμε και σε ένα τρίτο σούπερ μάρκετ και βρήκα φτερούγες για το βράδυ. Τώρα μένει μόνο να δούμε λίγο πώς θα τις κάνουμε. Επειδή έβρεχε κιόλας, ήταν και μουσική με κάποιες προηγούμενες μέρες, δεν καταφέραμε να πάμε σε μια παιδική χαρά. Οπότε θα κάτσουμε τώρα σπίτι, θα στήσουμε την κούνια μας με τη Βασιλικούλα να παίξουμε γιατί το έχει αποθυμένο. Σκεφτείτε ότι με μάλωνε σε όλο το δρόμο και μου φώνες γιατί ήθελε να κατέβει η κακομοίρα και δεν μπορούσε γιατί έβρεχε. Και σκεφτείτε ότι ήρθα τρεχά το σπίτι. Ευτυχώς δεν μας πρόλαβε η βροχή. Δηλαδή με το που έφτασα και την κατέβαζα από το καρότσι, τότε βλέπω έξω ξεκίνησε καταρακτοδός. Αλλά πάλι καλά. Θα παίξουμε στο σπίτι, έχει πάει στην αποθήκη αυτή τη στιγμή. Και φωνάζει την κούνια. Την κούνια, εντάξει, τώρα θα τη φέρω την κούνια.
Τώρα βρε, τι κάνεις. Ένα τη βάλουμε, ένα. Τέλεια! Μπράβο, η κουνιά έτοιμη! Γνωρίζετε το χαμό που υπάρχει δεξιά και αριστερά. Μαμά! Εντάξει, σε κουνάω, βρε. Τα καταφέραμε τη Βασιλικούλα και κάνει την κούνια της. Ηρέμησε λίγο, της πέρασε λίγο την κούνια. Και ο καιρός, όπως είπαμε, είναι λίγο περίεργο. Σήμερα έβγαλε και ήλιο για ένα περίεργο λόγο, αλλά έχει βέβαια σύννεφα ακόμα. Οπότε δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα να επιχειρήσει ξανά να βγει προς έξω. Τώρα στήσαμε και την κούνια μας, οπότε μάλλον μας βλέπω για μέσα Βασιλικούλα σήμερα. Δεν πειράζει. Βρήκαμε να κάνουμε όμως κάτι. Η κούνια είναι πάρα πολύ καλή για τέτοιες περιπτώσεις. Όταν ο καιρός είναι χάλι έξω και θέλει λίγο το παιδί να ξεδώσει. Μπράβο, Βασιλική, μπράβο! Βασιλικούλα, θα τα πάρεις και τους φίλους πάνω. Να. Το κουνελάκι, πάρε και το κουνελάκι. Κοιτάξτε το μαράκι σου, θες κι άλλο μαράκι. Ναι. Μπράβο. Κοιτάξτε το μαράκι. Πόσες κούκλες θα πάρεις. Μπράβο. Πρέπει να σου βοηθήσω. Μπράβο. Θα πας κι άλλο μαράκι. Ω, μας πιάσανε. Έλα, κι άλλο μαράκι, να. Αυτό που θα το βάλω είναι και μεγάλο. Στο βάλω εδώ πέρα, να κάτσεις μαζί σου. Ουι. Μπράβο! Ναι, 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 ναι! Ναι, ναι! Εν τω μεταξύ, ο Αλέξης πήγε στο σούπερ μάρκετ, αλλά δεν σας έδειξα τι πήρε στο σούπερ μάρκετ. Θα σας δείξω σε λίγο ένα mini σούπερ μάρκετ haul. Τώρα όμως έχω σφουγγαρίσει. Βέβαια, λίγο βλακία τώρα που το σκέφτομαι που έκανα ηλεκτρική και σφουγγάρισα πρώτα και μετά θα βάλω πλυντήριο. Γιατί το πάτωμα πάλι σκουπίδι θα γεμίσει με όλα τα άπλυτα ρούχα της Βασιλικής. Ο καιρός δεν πάει καλά. Οπότε ήμουνα στο να βάλω να μην βάλω γίτσες. Να βάλω να μην βάλω πλυντήριο. Γίτσες! Τελικά θα βάλω πλυντήριο. Και έχει έρθει ένα καινούριο ρουχαλάκι. Αυτό εδώ. Βασικά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι δύο στην ουσία παντελονάκια. Αυτό μαζί με αυτό. Και θέλω να τα συνδυάσω με κάποια κορμάκια που έχω. Γιατί είχα πάρει σε προσφορά νωρίτερα το 2022 αρκετά κορμάκια για να τα έχει για τον ύπνο, για να τα έχει για έξω. Γενικά βολεύει το κορμάκι. Γιατί όταν την παίρνει στα αγκαλιά δεν σηκώνει την κοιλιά, οπότε δεν κρυώνει. Και πήρα κορμάκια τυραντάκια και δεν έχω παντελόνια να τα φορέσω. Οπότε πήρα αυτά τα δύο που πιστεύω να ταιριάζουν, θα το τσεκάρω αργότερα. Επίσης όλα αυτά που σας είχα δείξει από το Pepco που είχα πάρει πριν λίγες μέρες, αυτό εδώ το μπουφάν 5 ευρώ, το καλοκαιρινό, που είναι αρκετά στενή η γραμμή. Το έπρεπε, αν είχε κιόλας μεγαλύτερο, να έπαιρνα μεγαλύτερο. Αυτό το σορτσάκι από το Pepco. Πολύ ωραίο. Και όλα αυτά εδώ από το Shein, που είναι στην ουσία 2-piece set. Είναι αυτό που σας έλεγα ότι καλό είναι να φοράς ένα κορμάκι από κάτω ή κάτι τέτοιο. Εγώ πήρα αυτή την μπλουζίτσα μαζί με σορτσάκι. Και όλα τα κορμάκια θα τα συνδυάζω, ρε παιδί μου. Θα κάνω έτσι χι με το ροζ, θα βάζω το άσπρο. Κατάλαβα. Όλα αυτά θα πλύνω τώρα και είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Επιτέλους θα μπουν στην ντουλάπα. Υπερτέλειο. Αυτά είναι από το Shein. Όλα. Βάζω ένα πλυντήριο κι εγώ γρήγορα. Χώρισα όλα, αυτά θα μπουν για λίγη ωρίτσα, αλλά τώρα που το λες έχω βάλει και τις αλιάρες της Βασιλικής εδώ και θα ήθελα να πληθούν αρκετή ωρίτσα και για να μην χαλάσουν τα βάζω σε τέτοια διχτάκια, οπότε τα βάλω σε ένα τέτοιο διχτάκι. Έχω εδώ όλες τις κάλτσες αλιάρες πάλι για να μην χαλάσουν και αυτά θα τα βάλω περισσότερη ώρα γιατί αυτά είναι πολύ λερωμένα, τα βάλω και σε περισσότερους βαθμούς. Εδώ επειδή έχει αρκετά μπουφάν, πλεκτά, καινούρια ρούχα δεν χρειάζεται να μπουν σε τόσο δυνατούς βαθμούς, οπότε θα τα βάλω στους 40 και εκείνα στους 60 για να φύγουν όλες οι βρωμιές και θα δω κιόλας, μπορεί και 30 να πρέπει να μπουν τα περισσότερα. Θα δω τι λέει το μικρότερο τέλος πάντων. Α, και θα το κλείνω μέσα μαζί με αυτό. Το ξεχάσαμε.
Έλα. Τα φερθήκαμε στην κουζίνα για να ετοιμάσουμε τα κοτόπουλα. Έχω ένα τεράστιο μπολ στο οποίο έχω ρίξει ήδη κάποια σος μέσα. Είναι βασικά barbecue. Τελείωσε και θα συμπληρώσουμε αυτήν εδώ την καπνιστή την οποία την πήραμε τώρα. Είναι honey barbecue. Και έχει και λίγο καπνιστή γεύση του δοκίμασα. Γλυκιά λέει πάνω. Για να δούμε. Πάμε να βάλουμε και από την κυρία. Νομίζω πόσο φτάνει. Θα προσθέσουμε και λίγο σκόρδο για γεύση. Έτσι, μπράβο. Να νοστιμήσει το φαγητό μας. Ανακατεύουμε πολύ καλά. Να φάει το seasoning παντού. Τέλεια μυρίζει, μου και εγώ μυρίζε. Βάζουμε και τις φτερούγες μας, να μας πατέψουμε καλά καλά. Με το seasoning και όλα. Έτσι. Κόλαση. Πριν κάποιος άρχισε να κλείσει την κάμερα λίγο. Κλείστε την κάμερα, Μαρή. Τη βοήθειά μου, ε! Και οι φτερούγες μας είναι έτοιμες να τραβήξουν ό,τι μπορούν να τραβήξουν. Θα τις αφήσουμε λίγο να κάτσουν. Κάνουμε και με την ησυχία μας το μωρό μπάνιο. Και θα τα βάλουμε ωστόσο και στο ρεύμα να ψηθούν, να δούμε λίγο πώς θα βγουν και πώς θα είναι τα αποτελέσματα. Λοιπόν, όπως μπορείτε να ακούσετε στο background, οι φτερούγες μας ήδη ψήνονται. Ooh, nice. Ωστόσο, ετοιμάζω και μία τύρο ποικιλία, όπως μπορείτε να δείτε. Έχουμε Baby Bell, έχουμε αυτό εδώ την μπλεξούδα, δεν ξέρω τι στο καλό. Ένα καρπιστικό πολύ ωραίο τυρί. Έχουμε εδώ πέρα αυτό που είναι πεντανόστιμο, ούτε αυτό δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, αλλά είναι πραγματικά ό,τι πιο νόστιμο έχω φάει. Και έχουμε και το κλασικό τυρί, το οποίο είναι νομίζω η ένταμη ή κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Η μοτσαρέλα, η ένταμη, μου κάνει πιο πολύ η ένταμη, να σου πω την αλήθεια. Αυτά τα δύο τα έχουμε ξαναπάρει βασικά. Όλα τα έχουμε ξαναπάρει, αλλά θέλω να πω αυτά που είναι λίγο άγνωστα, τα έχουμε ξαναπάρει και είναι πάρα πολύ ωραία. Βασικά, έρευνες λένε ότι το τυρί γενικότερα είναι θυστικό. Σας προειδοποιώ. Θα έρθει μια γερή πιατέλα με φαγητό, οπότε όσοι πεινάτε, καλύτερα να πάτε να πάρετε κάποιο σνακ και να συνεχίσετε να βλέπετε το βίντεο. Hi. Σας δείξω ότι πήραμε από το σούπερ μάρκετ, κυρίως πράγματα ψυγείου ήταν. Πήραμε ένα κεφίρ, τη βασιλική. Σας είπα ότι θα σας το δείξω, αλλά δεν σας το δείξω ποτέ εντωμεταξύ, το ξέχασα τελείως. Δύο γιορτάκια κατσικίσιο. Πήρε ο Αλέξης αυτά τα γιαούρτια για εμάς. Ξέρω ότι είναι στραγγιστό. Μπα, δεν πήρε στραγγιστό. Μάλλον μπερδεύτηκε. Τι κάνουμε φτερούγες, όπως είδατε, και οι φτερούγες έχουν ένα ιδιαίτερο, ρε παιδί μου, να το πω έτσι. Χρειάζονται στραγγιστό γιαούρτι. Εφόσον είναι καυτερές, τις βουτές μου στο γιαούρτι και είναι. Τέλειες. Πήραμε αυτά τα mini Baby Bell, τα οποία έμειναν δύο. Νομίζω αυτά έχουμε πάρει. Και εννοείται τις φτερούγες που αγοράσαμε. Δείτε λίγο τι έχει φτιάξει ο Αλέξης. Έχω παθεί σοκ. Ίσως το είδατε βασικά, αλλά δείτε λίγο το τελικό αποτέλεσμα. Είναι όλο αυτό εδώ, κασεροπικιλία. Αυτά τα είχαμε τα τυράκια. Το mini Baby Bell, ελίτσα, πετσίνια. Πάρα πάρα πολύ ωραία το έκανε. Τώρα μόλις βγήκε και από το μπάνιο. Βγαίνουν και φτερούγες. Τις έχω βάλει έτσι λίγο να ζεσταθούν, γιατί στον air fryer δεν χωρούσαν όλες. Πήρε αρκετά ο Αλέξης. Είναι και η Ελένη εδώ, διαβάζει ένα βιβλίο. Το οποίο ξεκίνησα εγώ χθες και σας είπα χθες. Πώς σου φαίνεται μέχρι στιγμής? Πολύ ενδιαφέρον. Έχει να κάνει με την ψυχολογία και το άγχος γενικά. Και επειδή φέτος δίνει και πανελλήνιες, νομίζω ότι όλα αυτά να τα συνειδητοποιήσεις και να τα δεις είναι πολύ ωραία για να διαχειριστείς το άγχος. Τις φτερούγες τις έχουμε ζεστάνει 30 φορές. Με τόσες δουλειές που έχουμε, η ώρα είναι 12. Και θα κάτσουμε να φάμε τώρα την κασεροπικιλία μας που μου φτιάξε ο Αλέξης, ο Γλυκούλης. Πιστεύω ότι η επόμενη επένδυση θα πρέπει να είναι ένας τεράστιος air fryer. Μόνο έτσι θα σωθούμε. Ναι. Οπότε αυτό ήταν το σημερινό βιντεάκι. Θα κάτσουμε και εμείς τώρα να φάμε. Να απολαύσουμε τα τυριά και γενικότερα τις φτερούγες. Θα με πάρει και γιαουρτάκι. Και θα τα πούμε νομίζω σε ένα επόμενο βίντεο. Σημαντικό είναι να κάνετε subscribe. Το κουδουνάκι να ενημερώνεις κάθε πότε ανεβαίνει ένα καινούργιο βιντεάκι. Και αυτό νομίζω. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Γεια σας.